Αν έχεις εργαστεί ή θες να εργαστείς ως λογιστής ή λογίστρια, υπάλληλος λογιστηρίου κλπ, σημαίνει ότι ξέρεις να μετράς. Για να δούμε όμως, μετράς ως λογιστής. Οι recruiters που ψάχνουν κάποιον για λογιστήριο, δίνουν αγνώμητα γενικόλογα CV. Φτιάξε λοιπόν ένα βιογραφικό που θα είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις της θέσης που στοχεύεις. Πώς θα δεις τις απαιτήσεις αυτές? Μα με ένα καλό διάβασμα των αντίστοιχων αγγελιών, όπως αυτές που βρίσκεις στο career.gr. Φτιάξε πάνω-πάνω ένα καλό resume summary, μία συνοπτική παράγραφο δηλαδή, που θα λέει τα πιο δυνατά σου σημεία ως λογιστής ή λογίστρια, πώς θα βοηθήσεις την εταιρεία αν προσληφθείς, ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σου στόχοι. 3-4 γραμμές είναι μια χαρά. Βάλε μέσα στο βιογραφικό σου όλα τα στοιχεία που σε κάνουν να φαίνεσαι και να είσαι κατάλληλος ή κατάλληλη. Για παράδειγμα, έχεις πτυχίο και μεταπτυχιακό αν υπάρχει λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. Έχεις δουλέψει σε ελεγκτική εταιρεία ή λογιστικό γραφείο. Έχεις ευχέρεια σε Office και κυρίως Excel. Καλά, εννοείται ότι έχεις. Σε τι κατηγορίας βιβλία έχεις εμπειρία? Α, Β, Γ κατηγορίας. Θέλεις από ισολογισμούς, μισθοδοσία, αποθήκη, φορολογικά θέματα. Ξέρεις να χειρίζεσαι συστήματα ERP, για παράδειγμα Hermes της Lavisoft, PBS και Paycheck της πρόσβασης. Πώς να τα βάλεις όλα αυτά? Ταξινόμησε το καθένα στη σωστή θέση. Το πτυχίο και τα σεμινάρια που έχεις παρακολουθήσει στην εκπαίδευση, την προϋπηρεσία σου, αν έχεις το section επαγγελματική εμπειρία, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Προτίμησε σχετική προϋπηρεσία. Για παράδειγμα, υπάλληλος στο βιβλιοπωλείο στο διάστημα που ήσουν φοιτητής είναι κάτι που μπορείς να παραλείψεις. Και τις δεξιότητες σου χώρισέ τες σε hard και soft skills. Τα hard skills μπορείς να γράψεις για το Excel, δηλαδή το Office, τα αγγλικά, τα λογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιείς. Τα soft skills γράψε προσωπικές δεξιότητες που εκτιμώνται σε ένα λογιστικό γραφείο. Για παράδειγμα, στο να είσαι ακριβής και προσεκτικός και το να δίνεις έμφαση σε λεπτομέρεια και άλλα αντίστοιχα. Άλλο tip πολύ ωραίο στην προϋπηρεσία σου, βάλε να έχεις μετρήσιμα στοιχεία για να δείξεις πόσο αποτελεσματικός ή αποτελεσματική είσαι. Σκοπός είναι να μπορείς να δώσεις μια καλή πληροφορία που επιβεβαιώνει την πρώτη παράγραφο ποσοτικοποιημένη. Για παράδειγμα, μείωσα τα ασφάλματα στους ελέγχους βιβλίων κατά 20%. Εφάρμοσα την τάδε ιδέα για να μειώσουμε τα εταιρικά έξοδα κατά 25%. Βάλε τυχόν ad hoc project που έχει συμμετάσχει, για παράδειγμα, due diligence. Αυτό, σαν διαδικασία, συνεπάγεται εχεμήθεια, οργάνωση και δουλειά με αυστηρά deadline. Ή τη συμμετοχή σου σε έλεγχο από ΙΚΑ και εφορία. Αυτά δείχνουν ότι είσαι αντίληψη του συνόλου του τμήματος. Όλα αυτά ενσωμάτωσέ τα σε ένα ωραίο template που ειδικά για λογιστικές θέσεις πρέπει να είναι λιτό, με αυστηρή μορφοποίηση. Παραδείγματος χάρη, βάλε bold επικεφαλίδες, bullets στα σημεία που θες να προσέξει ο recruiter. Άσε λίγο ελεύθερο χώρο, μην τα πιέσεις όλα και είσαι super. Αν θες περισσότερα tips και μυστικά, προτείνουμε να δεις όλη τη σειρά K-Tips και τα βιογραφικά. Θα πάρεις ωραίες ιδέες. Μην περιμένεις, φτιάξε ένα σωστό βιογραφικό για λογιστικές θέσεις και ανέβασέ το στο career.gr.